Φρεγάτα εξοπλισμένη με τους νέους υπεριπηχητικούς πυράβλους Ζερκών, το 12 Μάχη, στείλε την Δετάρτη το ρωσικό ναυτικό προς τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Σε βίντεο βιντεοδιάσκεψη με τον Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού και τον Ιγκορ Κρόχμαλ, διοικητή της φρεγάτας που φέρει την επωνυμία Νάβαρχος του στόλου της Σοβιετικής Ένωσης Γκορσκόφ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως το πλοίο φέρει τους υπεριχητικούς πυράβλους Ζερκών. Όπω είπε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτή τη φορά το πλοίο είναι εξοπλισμένο με το τελευταίο σύστημα υπερηχητικών πυράβλων ζυρκών, που δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στον κόσμο, και συμπλήρωσε πω θα ήθελα να ευχηθώ στο πλήρωμα του πλοίου επιτυχία στην υπηρεσία του για το καλό τη πατρίδα. Ο Σοϊγκού είπε πω τον Κορσκόφ θα πλέψει στον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό και στη Μεσόγειο. Και πρόσθεσε πως οι υπερηχητικοί πύραυλοι, γνωστοί ως τσίρκων ή ζυρκών, μπορούν να υπερισχύσουν οποιοδήποτε πυραυλικού αμυντικού συστήματος. Οι πύραυλοι πετούν με ταχύτητα εννέα φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου και έχουν βελήνικες άνω των χιλιών χιλιόμετρων, όπως είπε ο Σοϊγκού. Η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε τρέχουν για τα υπερηχητικά όπλα. Λόγω των ταχυτήτων τους, πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερες της ταχύτητας του ήχου και της ικανότητας ελιγμών τους, τέτοια όπλα θεωρούνται ως ένας τρόπος για την απόκτηση πλεονεκτήματος απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.